Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφύτου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας βρίσκουμε στο σπίτι σας. Η συνομιλία μας θα γίνει με την βοήθεια της τεχνολογίας. Αυτό που επιβάλλουν οι συνθήκες, αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες. Αυτό που προέχει είναι η υγεία μας και αυτό πρέπει να κάνουν όλοι να μείνουν στο σπίτι. Όχι μόνο στα λόγια, αλλά στην πράξη, αγαπητέ μου Μιχάλη, δεν είναι μόνο αναγκαία τα μέτρα που η κυβέρνηση σωστά έχει πάρει, αυστηρά, αλλά και ο καθένας από μας οφείλουμε να τα εφαρμόζουμε πιστά. Λοιπόν, ο κορονοϊός και όσα επιβάλλεται να γίνουν, κύριε Πρόεδρε, για αντιμετώπιση του πνίγουν την οικονομία. Η αγωνία επιχειρήσεων και μισθωτών, φαντάζομαι το ζείτε, για την επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταρχάς, τι άλλο να περιμένουμε και σε περιοριστικά μέτρα, αλλά και σε μέτρα συγκράτησης του οικονομικού ιστού της χώρας. Προχθές είχατε και μια σύσκεψη με τον Πρόεδρο, τα έχετε συζητήσει όλα αυτά. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όπως πήραν τα σωστά μέτρα για να βάλουμε πάνω απ' όλα τη δημόσια υγεία, θα πάρθουν γρήγορα και τα σωστά μέτρα για την οικονομία. Είμαστε σε επαφή με τον Υπουργό Οικονομικών. Είμαι σίγουρος ότι οι προτεραιότητες έχουν μπει στη σωστή ιεράρχηση. Πρώτα το κράτος πρέπει τάχιστα να πάρει ρευστά για να έχει διαθέσιμα για τις πιο δύσκολες οικονομικές μέρες που θα έρθουν. Ο δεύτερος πυλώνας είναι να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αυτοεργοδοτούμενους. Αλλά και όπως έχετε πει προηγουμένως, ένα πακέτο στήριξης, επιδότησης πιθανώς επιτοκίων, αναστολή δόσεων, γιατί σχεδόν κανένας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που βιώνει η παγκόσμια οικονομία αλλά και η κυπριακή δεν θα μπορέσει τους επόμενους μήνες να πληρώσει τόκους και δόσεις. Άρα αυτό το σύνολο των μέτρων είναι που πρέπει το συνομότερο δυνατόν επεξεργάζεται η κυβέρνηση και εκτιμώ ότι στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος θα εγκριθούν και από τη Βουλή. Λοιπόν, τι αναμένετε όμως από τις τράπεζες, για παράδειγμα, επειδή το είπατε πως ενδεχομένως ο κόσμος να μην μπορεί να πληρώσει τη δόση του, να προχωρήσουν οι τράπεζες σε αναστολή δόσεων, δανείων, αυτό υπονοείται, και προσωπικών και επιχειρησιών. Θα χρειαστεί, κύριε Παυλίδη, να μοιραστούμε αυτό το φορτίο για αντιμετώπιση και των οικονομικών επιπτώσεων όλοι, και κράτος αλλά και τράπεζες. Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι τους επόμενους μήνες η οικονομική δραστηριότητα θα μειώνεται αισθητά. Άρα είναι φυσικό ότι δεν θα μπορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικοκυριά να αντεπεξέλθουν στις δόσεις και στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Άρα είναι εδώ που το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα, να νιώθει ο κάθε πολίτης, η κάθε μικρομεσαία επιχείρηση και ο εργαζόμενος πως στις ώρες ανάγκης το κράτος είναι δίπλα του. Αλλά την ίδια ώρα και οι τράπεζες οφείλουν να δώσουν ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει πάρει αποφάσεις που διευκολύνονται οι τράπεζες να προχωρήσουν στα δικά τους μέτρα και χρειάζεται ο συντονισμός Κεντρικής Τράπεζας, Υπουργείου Οικονομικών και Τραπεζών. Βεβαίως, το μείζον ερώτημα σε αυτή την περίπτωση είναι για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να αντέξουν τα κρατικά ταμεία, κύριε Πρόεδρε. Ρωτώ γιατί έχω την αίσθηση ότι εξαρτάται και από το βαθμό πειθαρχίας μας να συμμορφωθούμε με τις υποδείξεις για να τελειώνουμε με τον κορονοϊό μια ώρα γρηγορότερα. Κύριε Παυλίδη, όσα λεφτά και να χρειαστούν, όσες σκληρές αποφάσεις και να χρειαστούν να ληφθούν, το κράτος μας και ο πρόεδρός μας απέδειξε ότι είναι πανέτοιμοι να τις πάρουν, γιατί πάνω από την οικονομία είναι η δημόσια υγεία. Όμως την ίδια ώρα συναισθανόμαστε και τις οικονομικές επιπτώσεις που θα αντιμετωπίσουμε τους επόμενους μήνες. Δεν θα λογαριάσουμε οικονομικό κόστος μπροστά στον αγώνα μας να νικήσουμε τον ιό. Και με αυτοπεποίθηση, με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα θα λάβουμε και τα σωστά οικονομικά μέτρα. Όπως έχεις πει, θα ζήσουμε συνθήκες που το κράτος από τη μια δεν θα έχει έσοδα, γιατί ο ιδιωτικός τομέας σιγά σιγά θα παραλύει.
Την ίδια ώρα δεν θα έχει μόνο υποχρέωση το κράτος να συνεχίσει και έχει υποχρέωση και θα το πράξει την κοινωνική πολιτική να πληρώνει μισούς του δημοσίου και συντάξεις, αλλά ταυτόχρονα να πληρώνει και μισούς στον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. Άρα σε αυτό το συγκεκριμένο πλαίσιο πρέπει να κινηθούμε. Έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαλαρώσουν, έχουν ήδη χαλαρώσει όλους τους κανόνες σχεδόν για να δίδεται η δυνατότητα στα κράτη να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Λοιπόν. Είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα και θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Και τον κορονοϊό θα νικήσουμε στο τέλος και σαν ανθρωπότητα και σαν Κύπρος και θα στηρίξουμε όλες τις ομάδες του πληθυσμού που χρειάζονται τη στήριξη του κράτους. Μάλιστα. Και την οικονομία ξανά θα την χτίσουμε σε γερά θεμέλια. Σας ευχαριστώ με πάρα πολύ. Πίστη και αυτοπεποίθηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Εμείς...